Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Κωνσταντόπουλε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αφού πέρασε και το ακαδημαϊκό τέταρτο, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκδήλωση, όπου έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να έχουμε δύο κορυφαίους ορθοπαιδικούς γιατρούς, ο ένας δραστηριοποιείται στην Κατερίνη και στη Θεσσαλονίκη και ο έτερος στην Αθήνα. Θα μας μιλήσουν για ο μεν κύριος Κλειδωτάκης για τις σύγχρονες τεχνικές στην σπονδυλική στήλη και ο δε κύριος Ριγόπουλος για τους αστικούς μύθους στην ιατρική. Πρώτος ομιλητής λοιπόν θα είναι ο κύριος Σκριβιλιωτάκης, ο οποίος είναι διευθυντής τμήματος ενδοσκοπικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης στο Μετροπόλιταν Νοσοκομείο στον Πειραιά, στην Αθήνα. Γεννήθηκε στα Χανιά, εισήχθη στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου αποφύτησε το 1982. Ακολούθησε την ειδικότητα της ορθοπαιδικής χειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Μετά τη λήψη ειδικότητας, εργάστηκε ως επιμελητής ορθοπαιδικός χειρουργός για 7 χρόνια στο ΕΣΥ. Η βασική εκπαίδευση του κυρίου Σκριβιλιωτάκη έλαβε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βερολίνου για ένα χρόνο, όπου και απέκτησε την εξειδίκευσή του στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Τελείωσε τη διατριβή του με άριστα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπου εργάστηκε ως υπεύθυνος σπονδυλικής στήλης στην Πανεπιστημιακή Κλινική Πατρών και εκλέχθηκε λέκτορας το 2001. Από το 2001, χειρουργεί στο Νοσοκομείο Μετροπόλιταν του Νέου Φαλήρου ως διευθυντής, όπως είπαμε, της Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης και διευθυντής τμήματος ενδοσκοπικής χειρουργικής μέχρι σήμερα. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων ελληνικών και διεθνών ως εκπαιδευόμενος ομιλητής και εκπαιδευτής. Το 2005 εξελέχθη πρόεδρος του τμήματος σπονδυλικής στήλης στην Ελληνική Ορθοπαιδική Εταιρεία, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης. Κύριε Σκριβιλιωτάκη, γιατρέ μας, καλώς ήρθατε στην πόλη της Κατερίνης και έχετε το λόγο από το πόντιο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω δύο λόγια πριν ξεκινήσω. Είναι ότι παρότι έχω όντως συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων, είναι η πρώτη φορά μου που δεν μιλάω σε αμιγώς ιατρικό κοινό και νιώθω ένα μικρό τράκα, ας το πούμε. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά και για όλα. Μην με προκαλείς. Έτσι. Δέχτηκα λοιπόν με χαρά να έρθω, να μπορέσω να πω 5 κουβέντες για το μεγάλο, το αχανές κομμάτι που είναι η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Με έπεισε ο κύριος, ο οποίος έτσι, όταν μου το πρότεινε, διέκρινα μια ιδιαίτερη όρεξη, γνησιότητα στην προσωπικότητα και στην προσέγγιση του και ότι το ήθελε πραγματικά. Και αυτό, επειδή είμαι κι εγώ από τα Χανιά, είμαι επαρχιώτης κατά βάση και αυτά τα πιστεύω, τα κουβαλάω μαζί μου, που λένε. Είπα ναι και το τήρησα λοιπόν. Να είμαι. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να ακούσετε. Και οτιδήποτε θέλετε και μετά, αν γίνει συζήτηση, ευχαρίστω να κουβεντιάσουμε. Ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν να πούμε ότι η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται διαρκώς. Το φάσμα των τεχνικών που προσφέρεται στο χειρουργό είναι διαρκώς εξελισσόμενο και μεγενθύνεται. Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα των τεχνικών. Μας δίδονται διάφορες δυνατότητες με προσεγγίσεις και διαρκώς νέες προσπελάσεις να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την παθολογία της σπονδυλικής στήλης, να εξατομικεύσουμε την κάθε αγωγή, να λάβουμε υπόψη μας κατά βάση τον άνθρωπο και το τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να του προσφέρουμε την υγεία του. Η σημερινή σύγχρονη τάση, και για λόγους που θα πούμε και μετά στο τέλος, είναι ό,τι δυνατόν πιο μικρή επεμβατικότητα. Έχουμε περάσει από τη φάση των βαρέων επεμβάσεων με τις μεγάλες τομές και η προσπάθεια είναι με πολύ μικρή επέμβαση να μπορέσουμε να πάρουμε το μέγιστο αποτέλεσμα και μάλιστα στο δυνατό ταχύτερο χρόνο. Αποφάσισα να εστιάσω κατά βάση σε τρεις νοσολογικές παθολογικές οντότητες. Η μία είναι η παθολογία του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι αυτό που είναι ανάμεσα στους σπονδύλους της σπονδυλικής στήλης, αυτός ο οποίος μεταφέρει τα φορτία και η πιο συχνή παθολογία ουσιαστικά. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα, ένα πάρα πολύ μεγάλο και φάσμα παθολογίας που αφορά ανθρώπους και μεγάλη σχετικά ηλικίας και είναι ιδιαίτερα δυσβάστακτο,
Αυτό είναι περίφημο τριμέντωμα ή κυφοπλαστική, θα μιλήσουμε πιο κάτω. Και τέλος, η παθολογία που προκύπτει μέσα από μια μηχανική αστάθεια ή παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, και εκεί που ουσιαστικά παρεμβαίνουμε ή δυνατό με σπονδυλοδεσία. Πάμε λοιπόν για την παθολογία του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Θα έχετε ακούσει όλοι... Οπα, συγγνώμη, έκανα εγώ λάθος. Ναι. Μιλάμε λοιπόν για πιο πολύ για την κύλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Είναι ο μεσοσπονδύλιος δίσκος που είπαμε, όπου είναι ανάμεσα στους δύο σπονδύλους, και η κύλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου είναι αυτό ακριβώς ή σε μια άλλη διαφορετική εικόνα. Υπάρχουν βέβαια και τα προστάδια της κύλης, γι' αυτό έχω γράψει την προβολή του μεσοσπονδυλίου δίσκου ή και την έκπληξη, την πρόπτωση του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Η προβολή λοιπόν ή η κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, που είναι ίσως η πιο συχνή παθολογία της σπονδυλικής στήλης, αφορά τη ρήξη του ινόδους δακτυλίου. Ο ινόδους δακτυλίου είναι το σκληρό που έχει γύρω-γύρω ο δίσκος, και όταν αυτό ραγεί, τότε αυτό εδώ πέρα έρχεται μπροστά. Ο πίσω, εδώ είναι τα νευρικά στοιχεία, τα οποία πιέζονται, και έτσι προκύπτουν και τα συμπτώματα της κύλης, που είναι οσφυαλγία, πονάει μέσα μου, ή το πιο σύνηθες και το πιο επιζητούμενο την παρέμβασή μας, ισχυαλγία, με την έννοια ότι ουσιαστικά είναι ο πόνος στο πόδι. Ποιες είναι οι τεχνικές οι οποίες μαδίζονται? Για τα προστάδια που είπαμε, πιο πολύ της προβολής και της πρόπτωσης, ουσιαστικά υπάρχει η δυνατότητα πλέον με χρήση λέιζερ, με χρήση των υπερήχων. Το ένα λέγεται δισκοπλαστική, το άλλο λέγεται δισκόλυση, παρέμβαση δηλαδή στο δίσκο. Το άλλο είναι η δισκοπλαστική με το δίσκο τζελ, αυτό θα αναφερθώ πιο εκτενώς πιο κάτω. Και βέβαια οι πιο παρεμβατικές μέθοδοι, οι οποίοι είναι η μικροδισκεκτομή, κλασική μέθοδος, και τα τελευταία χρόνια, πενταετία ίσως και λιγότερο, η ενδοσκοπική δισκεκτομή. Ενδοσκοπική είναι αυτή που με ένα ενδοσκόπιο μπορούμε να πάμε και να παρέμβουμε στην κύλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Αυτή λοιπόν είναι η δισκοπλαστική, το δίσκο τζελ, έτσι λέγεται. Είναι μια εντελώς διαδερμική παρακέντηση, είναι δηλαδή χωρίς τομή μια παρέμβαση, και μέσα από μια βελόνα μπορούμε να εγχύσουμε το δίσκο τζελ, αυτό το ειδικό τζελ, μέσα στο μεσοσπονδύλιο δίσκο. Ο στόχος και ο σκοπός είναι να συρρυκνωθεί ο δίσκος με αυτή την έγχυση του δίσκο τζελ. Ευχαριστώ. Και ουσιαστικά να έχουμε μία συρρύκνωση, μία αναύφεση της πίεσης. Είναι ένα χειρουργείο το οποίο γίνεται με ελαφρά αναισθησία ή και μέθη, χωρίς αναισθησία συνήθως. Η διάρκεια είναι 15-20 λεπτά και η δράση της γέλης μπορεί να γίνει από ώρες μετά την έγχυσή της μέχρι και 1,5 μήνα θεωρείται ότι δρά. Έχουμε ένα ασθενή ο οποίος έχει μια ύφεση των συμπτωμάτων, όχι μια μέθοδο η οποία εμφανίζει ύφεση των συμπτωμάτων στο 80% των ασθενών. Ο στόχος και ο σκοπός είναι να υπάρχει μια το δυνατόν αμεσότερη ένταξη του ασθενούς ξανά στις δραστηριότητές του. Αυτό είναι μια εικόνα την οποία έχουμε μέσα στο χειρουργείο. Η εικόνα είναι μέσα από ακτινοσκόπηση. Ακτινοσκόπηση έχουμε μία εικόνα σαν ακτινογραφία μέσα στο χειρουργείο. Αυτή εδώ είναι η βελόνα η οποία έχει τοποθετηθεί, να τον ο δίσκος. Αυτό είναι το σώμα του σπονδύλου, οι δίσκοι που είναι ανάμεσα. Έχει τοποθετηθεί λοιπόν η βελόνα μέσα στο δίσκο. Εδώ πέρα, όπως το βλέπουμε φας, εδώ είναι η πλαγία εικόνα. Το συγκεκριμένο είναι με δύο επίπεδα. Βλέπετε τις δύο βελόνες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί μέσα στον δίσκο, και η εικόνα μετά το πέρας της έγχυσης, αυτό εδώ είναι η γέλη, το δισκοτζέλ, το οποίο υπάρχει εδώ και εδώ, που υπάρχει μέσα στο μεσοσπονδύλιο δίσκο. Η μικροδισκεκτομή είναι μια τεχνική η οποία είναι κλασική για να παρεύουμε στην κύλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Και εδώ ο στόχος είναι να έχουμε το δυνατόν μικρή παρέμβαση και να ανακουφίσουμε πολύ γρήγορα τον ασθενή. Μπορεί να γίνει με μικροσκόπιο ή με ειδικούς μεγεθυντικούς φακούς που χρησιμοποιούμε, ενώ πλέον σήμερα είναι πάγια τακτική
μέσω ηλεκτροδίων να έχουμε διαρκή ηλεκτρομοιογραφική παρακολούθηση των νευρικών στοιχείων προς αποφυγή βλαβών ή κακώσεων από μεριάς μας. Αυτό είναι μια εικόνα κύλης. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε συνήθως στη μαγνητική τομογραφία, δηλαδή η σπονδυλική στήλη, η σπόνδυλη, ο δίσκος, πίσω είναι τα νεύρα και αυτή είναι η εκβολή τμήματος του πυκτοειδούς πυρήνα προς τα οπίσω, η πίεση των νεύρων. Το ανάλογο είναι και εδώ το οποίο δείχνει σε μία εγκάρσια και ο στόχος είναι το δυνατόν μικρότερο τραύμα. Να λοιπόν μία μικρή τομή, η οποία μπορούμε να βγάλουμε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, το εκπληθέν κομμάτι, το κομμάτι το οποίο έχει προπέσει προς τα πίσω και πιέζει. Με μία μικρή τομή, 4 και λιγότερο έως 5 εκατοστά, χωρίς να παρεμβαίνουμε σε ανατομικές δομές, άρα να μην δημιουργούμε περαιτέρω βλάβη στη δομή της σπονδυλικής στήλης και με στόχο και σκοπό να έχουμε μια άμεση ύφεση των ενοχλημάτων, ο άνθρωπος να ξεπονάει κοινώς γιατί πόνο κάνει, να έχουμε το δυνατόν πιο άμεση κινητοποίηση και το δυνατόν πάλι μια γρήγορη επανένταξη. Αυτό εδώ είναι ό,τι πιο μοντέρνο έχουμε πλέον στα χέρια μας, είναι η λεγόμενη ενδοσκοπική δισκεκτομή. Μπορεί να γίνει με έναν ασθενή ο οποίος είναι είτε σε πλάγια θέση, είτε σε πρινή θέση. Εδώ είναι η πλάγια, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ είναι η πρινή θέση. Πάλι μέσα από την ακτινοσκόπηση μπαίνει ένας οδηγός βελόνα για να εστιάσουμε το επίπεδο. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το τελευταίος δίσκος για να μπορέσουμε να πάμε. Υπάρχει ειδικά εργαλεία τα οποία διαστέλουν κάπως τα μαλακά μόρια ούτως ώστε να μπορέσει να εισέλθει αυτή εδώ πέρα κάνουλα λέγεται. Μπαίνει λοιπόν αυτό στο επίπεδο και αυτή είναι η εικόνα μέσα στο χειρουργείο. Αριστερά εδώ είναι η κάνουλα που λέμε, δεξιά αυτό εδώ είναι το ενδοσκόπιο. Ενδοσκόπιο, όπως λένε το λαπαροσκόπιο, το αρθροσκόπιο που ξέρει ο κόσμος, είναι λοιπόν ένα πολύ εξελιγμένο ενδοσκόπιο, το οποίο μέσα από εκεί με μικροεργαλεία, αυτή είναι η εικόνα την οποία βλέπουμε στο monitor, δεν θα μείνω ιδιαίτερα αναλυτικά, δεν υπάρχει λόγος. Αυτό λοιπόν είναι ουσιαστικά το νεύρο που βλέπουμε μέσα από το ενδοσκόπιο, αυτό είναι το τμήμα το οποίο έχουμε εξάγει, έχουμε βγάλει του δίσκου. Αυτή είναι η χειρουργική τομή. Αυτό εδώ. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ μικρή χειρουργική τομή. Είναι το δυνατόν πιο ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος για την κύλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου για να μπορέσει ο ασθενής να έχει τη βελτίωση. Και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ακριβώς την εξέλιξη του ενδοσκοπίου, την εξέλιξη των μικροεργαλείων, μπορούμε πλέον να θεωρήσουμε ότι η ενδοσκοπική δισκεκτομή, η οποία όπως είπα είναι τα τελευταία και λιγότερο από 5 χρόνια ιδιαίτερα χρησιμοποιούμενη πια, είναι μια επαρκής και ασφαλής εναλλακτική σε αυτήν τη μικροδισκεκτομή που μέχρι τώρα ήταν η κλασική παρέμβασή μας, η κλασική χειρουργική μέθοδος για την κύλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Πάμε τώρα στη δεύτερη οντότητα που είπα, είναι τα οστεοπορωτικά κατάγματα. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα ήταν πολύ βασανιστικά για σχετικά ασθενείς μιας μεγάλης ηλικίας ή για ασθενείς οι οποίοι είχαν μια σε νεότερη ηλικία οστεοπόρωση. Και ο λόγος ήταν ότι δεν μπορούσαμε εύκολα μέσα από μεγάλες τομές να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους κλασικές όπως ήταν η σπονδυλοδεσία βίδες, γιατί ξεκάθαρα, αυτό είναι αντιληπτό εύκολα, η ποιότητα του οστού και η δομή του οστού δεν άντεχε μεγάλα χειρουργία. Και αν πηγαίναμε σε μεγαλύτερες ηλικίες, είχαμε θέμα ουσιαστικά ακόμα και με την οσιρότητα, με το βάρος, με τη βαρύτητα της επέμβασης. Η κυφοπλαστική, λοιπόν, η οποία δεν είναι μεν εντελώς πρόσφατη, είναι περίπου και 20 χρόνια, όμως είναι εντελώς πλέον σύγχρονη, σημερινή τεχνική, αυτή είναι που χρησιμοποιούμε κατά βάση, το λεγόμενο τσιμέντομα που λέει ο κόσμος, της σπονδυλικής στήλης. Είναι λοιπόν μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ή και περισσότερα παθολογικά κατάγματα, είτε στη θωρακική μοίρα, είτε στην οσφυγική μοίρα συνηθέστερα της σπονδυλικής στήλης, ούτως ώστε να έχουμε ύφεση του πόνου και να διατηρήσουμε τη λειτουργικότητα στους ασθενείς.
μπορούμε μέσα από πολύ μικρές οπές, χειρουργικές τομές, να μπούμε μέσα στο σπονδυλικό σώμα. Βάζουμε κάποια ιδιαίτερα συγκεκριμένα υλικά, το έχω πιο κάτω, τα οποία μπορούν να ανατάξουν το σπόνδυλο και το κενό το οποίο δημιουργείται, το οποίο με είναι το τσιμέντο, είναι αυτό το ειδικό τσιμέντο το οποίο τοποθετούμε και με την άμεση πήξη του ουσιαστικά προσφέρει και την άμεση σταθερότητα. Αυτά είναι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε. Αυτό εδώ πέρα είναι το λεγόμενο μπαλόνι, αν το έχετε ακούσει. Ένα μπαλόνι το οποίο γεμίζει και ουσιαστικά μέσα από, όπως αυτό φουσκώνει, ανατάσσει το σπόνδυλο. Αυτό εδώ πέρα είναι κλωβός. Υπάρχουν περιπτώσεις που το οστούν είναι λίγο πιο γερό. Αυτό είναι ακόμα πιο μηχανικά σταθερό. Υπάρχουν ανάλογα άλλα πολυμερή, τα οποία φουσκώνοντας ανατάσσουν το σπόνδυλο. Και επί το έργον, αυτό εδώ είναι το κάταγμα, να το, έχει καθίσει. Αν σας πω ότι αυτό εδώ είναι ένα σπόνδυλος σχετικά ακέραιος, αυτό είναι εμφανές ότι έχει καθίσει. Μόνο με τον κλωβό που φαίνεται εδώ και την πρινή θέση του ασθενούς, έχει ξεκάθαρη διαφορά. Αυτό ήταν το πρώτο το κάταγμα και αυτό είναι πώς έχει αναταχθεί. Και μετά, ακριβώς μέσα στον κλωβό, αυτή είναι η εικόνα μέσα στο χειρουργείο. Αυτό λοιπόν μέσα στον κλωβό αρχίζει, τοποθετείται το τσιμέντο και ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η εικόνα, η ακτινογραφία του ασθενούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις κινητοποιείται άμεσα, η ύφεση του πόνου σημαντική άμεσα και ουσιαστικά είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα με μια μικρή παρέμβαση. Αυτό εδώ είναι με τον μπαλόνι πώς ακριβώς προκύπτει. Αυτή είναι η εικόνα μέσα στο χειρουργείο, αυτό εδώ. Οι διάφοροι οδηγοί και εργαλεία. Εδώ έχει ξεκινάει, είναι σε τρία επίπεδα. Βλέπετε ότι έχουμε τρεις σπονδύλους. Εδώ λοιπόν ξεκινάει να φουσκώνει το μπαλόνι κάτω. Εδώ περιμένουμε, το έχω στο επόμενο. Να το, μπαίνει λοιπόν και στον επόμενο, όπα, συγγνώμη. Και στον επόμενο σπόνδυλο. Μπαίνει λοιπόν και στον επόμενο σπόνδυλο και στον επόμενο και στον άλλο σπόνδυλο και αρχίζει και γεμίζουμε με τσιμέντο πλέον τους σπονδύλους. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή. Αυτό λοιπόν είναι μία εικόνα άλλης ασθενούς η οποία έχει τέσσερα κατάγματα και έχουν μπει, βλέπετε ότι έχουν μπει οι τέσσερις, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις και απλά το δείχνω, το έβαλα μόνο και μόνο γιατί αυτή η κυρία, μετά που έγινε ακριβώς τα τέσσερα κατάγματα, πέφτει μετά από καμιά 15-20 μέρες. Είναι εμφανές ότι υπάρχει αυτό το κάταγμα. Μπορώ να σας πω ότι έχει ακόμα κάταγμα και χαμηλά ακόμα και ακολουθεί νέα κυφοπλαστική. Αυτή λοιπόν η ασθενής αυτή τη στιγμή είναι περιπατητική, είναι σχετικά ανώδυνη, σε σχέση με αυτό που είχε, επανεντάσσεται ουσιαστικά έχοντας 8 σπονδύλους με κυφοπλαστική. Το τραύμα, αν επιτρέπετε έκφραση, πίσω είναι 8 τρυπούλες. Το τελευταίο και επίσης πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη χειρουργική τεχνική της σπονδυλικής στήλης είναι η σπονδυλοδεσία. Η σπονδυλοδεσία είναι αυτό που γενικώς ίσως τρομάζει, γιατί ο ασθενής ακούγει ότι χρησιμοποιούμε βίδες και δεν θα μπορώ να θα χάσω κίνηση και. Είναι, αν θέλετε, λίγο μυθεύματα, εκτός από τα πολύ εκτεταμένα χειρουργία που μπορεί να συμβούν. Εδώ λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφιενικές βίδες. Είναι η διασωματική κλοβή, θα δείξουμε πιο κάτω. Η διαδερμική σπονδυλοδεσία είναι ένα βήμα, και αυτό θα το πούμε, και η υβριδική ή η ρομποτική σπονδυλοδεσία. Αυτές είναι λοιπόν οι διαφιενικές βίδες. Όταν υπάρχει μηχανική αστάθεια, συγγνώμη για το μη, τώρα το δω. Άμα κάνουμε ιατρογενείς, όταν υπάρχουν μεγάλες παρεμβάσεις δικές μας, τότε ο γιατρός μπορεί να οδηγήσει σε μηχανική ασάθεια σπονδυλική στήλη και απαιτεί σπονδυλοδεσία ή όταν έχουμε παραμορφώσεις, σκολιώσεις, σπονδυλολυσίες κλπ. Αυτοί λοιπόν είναι οι διαφιενικές βίδες στις οποίες χρησιμοποιούμε. Αυτές είναι οι βίδες σπονδυλικής στήλης. Αυτή είναι μαζί με τη ράβδο όπως μπαίνει, ενώνεται με αυτό εδώ και έτσι έχουμε τη λεγόμενη σπονδυλοδεσία. Αυτή είναι η διασωματική κλοβή. Η διασωματική κλοβή είναι διάφορα
μεγέθη, σχέδια, τύποι, μεταλλική, κάποιο ειδικό υλικό που λέγεται PIC, οι οποίοι τοποθετούνται στο σώμα του σπονδύλου, είναι αυτό εδώ, αν το δείτε, αυτός είναι σπόνδυλος και εδώ πέρα τοποθετούνται οι κλωβοί, ουσιαστικά προσδίδουν μια πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα στη σπονδυλική στήλη και είναι αυτό το οποίο λέμε η σπονδυλοδεσία. Είναι αφενός μεν η σπονδυλοδεσία την οποία κάνουμε με τις βίδες, δηλαδή δένουμε τους σπονδύλους και ο στόχος και ο σκοπός είναι να προκύψει η φυσική σπονδυλοδεσία. Δηλαδή να αναπτυχθεί ο στούν μεταξύ των σπονδύλων και έτσι να προκύψει η σπονδυλοδεσία. Αυτή λοιπόν η κλωβή στη σπονδυλική στήλη, αυτό που κάνουν είναι να προάγουν ακριβώς την έννοια σπονδυλοδεσία, φυσική σπονδυλοδεσία, μέσα από εμάς που βάζοντάς τους, τους οθούμε τη φύση ή βοηθούμε τη φύση προς τα εκεί. Αυτό είναι μια εικόνα σπονδυλοδεσίας. Και αυτή άλλη μία, νομίζω ότι αυτό το πράγμα το οποίο φαίνεται εδώ, αυτό εδώ πέρα είναι ο κλωβός. Ο κλωβός λοιπόν έχει μπει στο τμήμα, έχουν μπει οι διαυγενικές βίδες, τις βλέπετε, και αυτό εδώ το οποίο είναι ανάμεσα στους σπονδύλους και εδώ και εδώ, είναι ακριβώς ένας διασωματικός κλωβός που βοηθάει, προάγει την ανάπτυξη οστού μεταξύ των σπονδύλων. Αυτό είναι ακόμα μία περίπτωση. Και αυτή η οποία έχει, αν δείτε, είναι μία περίπτωση ολίσθησης η σπονδυλική στήλη. Αυτός ο σπόνδυλος έχει φύγει λίγο προς τα μπρος. Έχει γίνει λοιπόν, είναι μέσα στις κατηγορίες αστάθειας και παραμόρφωσης. Ουσιαστικά με τις βίδες και με αυτόν εδώ πέρα τον κλωβό είναι αφενέ. Είναι λοιπόν σταθερά και προάγεται η σπονδυλοδεσία. Η διαδερμική σπονδυλοδεσία είναι σπονδυλοδεσία, απλά με ενωνόματι του να έχουμε λιγότερο τραύμα και σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται εκτεταμένη παρέμβαση στα στοιχεία της σπονδυλικής στήλης, αλλά κατά βάση εστιάζουμε στη μηχανική σταθερότητα, στην αποκατάσταση της μηχανικής σταθερότητας. Είναι η εικόνα που μπαίνουν λοιπόν αυτοί εδώ πέρα οι πύργοι, έτσι λέγονται. Οι βίδες όλες τοποθετούνται μέσα από αυτές εδώ τις τρύπες, τις μικρές χειρουργικές τομές, σωπές, και ουσιαστικά προκύπτει η σπονδυλοδεσία αυτή μέσα από αυτό. Ο στόχος και ο σκοπός μέσα από τη λογική της μικρής επεμβατικότητας να έχουμε μικρότερο χειρουργικό τραύμα. Αυτή είναι μια υβριδική σπονδυλοδεσία. Υβριδική σπονδυλοδεσία με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έχουν τοποθετηθεί οι βίδες, έχουν τοποθετηθεί οι κλωβοί, πίσω είναι η ράβδη. Εδώ, αν δείτε, όμως δεν υπάρχει ράβδος. Δεν είναι βέβαια κενό, δεν έχουμε βάλει σκέτες στις βίδες. Εδώ ανάμεσα υπάρχει ένα είδος το οποίο λέγεται δυναμική σπονδυλοδεσία και το υβριδική είναι γιατί υπάρχει ο συνδυασμός αυτής της σπονδυλοδεσίας, της άκαμπτης, της με ράβδο σε σχέση με αυτό, το οποίο είναι δυναμικό και μπορεί ουσιαστικά να επιτρέψει την κίνηση, ενώ ελέγχει την έννοια φόρτιση. Δηλαδή προστατεύονται μέσα από αυτή τη λογική, αυτό εδώ πέρα ο δίσκος, επειδή έχει από κάτω, αυτό εδώ πέρα ο δίσκος προστατεύεται μέσα από αυτή τη δυναμική σπονδυλοδεσία. Το όλο το σύνολο, ο συνδυασμός δηλαδή ουσιαστικά δυναμικής και άκαμπτης, είναι αυτό που λέμε υβριδική. Και τέλος, είναι και αυτό μια έτσι ιδιαίτερη πρόσφατη σύγχρονη εξέλιξη, είναι αυτό που ο κόσμος το έχει ακούσει, το έχει μάθει, ρομποτική σπονδυλοδεσία. Η ρομποτική σπονδυλοδεσία δεν είναι ότι υπάρχει ένα ρομπότ το οποίο κάνει το χειρουργείο, πάντα ο χειρουργός κάνει το χειρουργείο, όμως υπάρχει αυτό εδώ το μηχάνημα, αυτό εδώ πέρα, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας αξονικός τομογράφος μέσα στο χειρουργείο. Αυτό είναι ένα ολόγραμμα ασθενούς, βλέπετε πώς είναι το χειρουργικό τραπέζι, και έχουμε λοιπόν μέσα από αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα μία αξονική τομογραφία με σκοπό και στόχο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέσα στο χειρουργείο όταν βάζουμε τις διαυγενικές βίδες που είπαμε. Πιθανότητες να είναι σωστά έχουν πλέον πάει το 99% και έχουμε διάφορα που μπορούμε να διέλθουμε. Αφενός μεν είναι on time έλεγχος της τοποθέτησης της βίδας,
μπορούμε να καταλάβουμε τη φορά της, μπορούμε να καταλάβουμε το προς τα που πάμε ακόμα και προβολικά, προοπτικά, ακόμα και να κάνουμε μετρήσεις σε αυτές τις εικόνες για να δούμε επακριβώς τι χρειαζόμαστε και έτσι ουσιαστικά να μηδενίσουμε ή τουλάχιστον να προσεγγίσουμε το μηδέν στην πιθανότητα λάθους. Ανάλογες εικόνες και αυτές οι οποίες μπορούμε να δούμε. Αυτό είναι μία ακτινογραφία ενός τέτοιου ανελικριβώς. Συμπερασματικά. Όντως εξελίσσεται διαρκώς. Εξελίσσεται διαρκώς γιατί εξελίσσεται η τεχνολογία και μπορούμε έτσι να έχουμε διαρκή εξέλιξη στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Ο χειρουργός πρέπει να στοχεύει με τις σύγχρονες τεχνικές σε μικρό χειρουργικό τραύμα, εξατομικεύει την κάθε θεραπεία, την κάθε μέθοδο στον κάθε ασθενή και πρέπει να εκλογικεύσει και να διαχειριστεί βέβαια και το κόστος. Αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι πρωτοποριακό και καινούριο τις περισσότερες φορές καταρχήν είναι ιδιαίτερα ακριβό και το οποίο στις σημερινές εποχές πρέπει να έρθει μια ισορροπία κόστους, αποτελέσματος και ευχαρίστησης του ασθενούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τώρα και με τον δεύτερο μας ομιλητή. Είναι ο χειρουργός ορθοπαιδικός, ο κύριος Νικόλαος Ζωριγόπουλος, ο οποίος είναι διδάκτορος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει κάνει τη μεταδιδακτορική του εξειδίκευση στις λοιμώξεις του μυοσκελετικού ως ερευνητικός συνεργάτης του University of Southern California για 2 ακαδημαϊκά έτη στο Los Angeles. Ο κύριος Ζωριγόπουλος έχει κάνει η μεταδιδακτορική εξειδίκευση στην ορθοπαιδική πέδων ως κλινικός συνεργάτης στο Duke University της North Carolina για 1 χρονιά. Είναι συνεργάτης και ακαδημαϊκός υπότροφος για την παιδο-ορθοπαιδική στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα τελευταία 12 χρόνια. Είναι συνεργάτης για θέματα παιδο-ορθοπαιδικής και επιστημονικά υπεύθυνος του Ιατρείου Διαταραχών, Βάδισης και Κινητικότητας της Κλινικής Άγιος Λουκάς στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ζωριγόπουλος διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνη. Κύριε Ζωριγόπουλε, καλώς ήρθατε. Ο λόγος λοιπόν σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Η τιμή είναι δική μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα πρέπει να γυρίσουμε όμως στην πρώτη διαφάνεια. Ναι, αυτό εδώ δεν ακούει. Μισό λεπτάκι. Ο λόγος που επιλέξαμε αυτό το θέμα είναι γιατί συζητάγαμε κάποια στιγμή με τον κύριο Κορομπίλη για κάποια θέματα που τον απασχολούσαν και στις ερωτήσεις που γινόταν είναι είχα την εντύπωση ότι τα πράγματα είναι έτσι ή είχα την εντύπωση ότι τα πράγματα είναι αλλιώς. Τελικά, μερικές φορές υπάρχουν κάποιες απόψεις που αφορούν κάποια θέματα στην ιατρική, τα οποία ενώ τα πράγματα προχωρούν και εξελίσσονται, πολλές φορές οι ασθενείς μένουν με την εντύπωση ότι ισχύουν κάποιες άλλες παλιότερες απόψεις. Τώρα, στα 56 που έφτασα, έχω τύχει πολλές φορές στο ιατρείο σε συζητήσεις που είναι μαζί το παιδάκι, η μαμά και η μαμά της μαμάς. Και βλέπεις ότι λες κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να το ακούσει η μαμά και να το πιστέψει. Η γιαγιά όμως μπορεί να έχει μια άλλη γνώμη, γιατί η εμπειρία της ζωής της έχει δείξει ότι δεν είναι τα πράγματα ακριβώς έτσι. Οπότε είναι πιο δύσκολο να πείσω τη γιαγιά παρά τη μαμά για το τι είναι αυτό το καινούριο το οποίο ισχύει και αφορά τα παιδάκια. Δεν θα μιλήσω γενικά για την ιατρική, περισσότερο για την ορθοπαιδική, γιατί είμαι ορθοπαιδικός και μπορώ πιο εμπεριστατωμένα να πω κάποια πράγματα, κάποια παραδείγματα που θα αναφέρω και ίσως περισσότερο για τα παιδάκια. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο όμως. Οι τεκμηριωμένες λοιπόν πρόοδοι της ιατρικής αρκετές φορές δυστυχώς αργούν να γίνουν αποδεκτές. Και ιδίως σήμερα που υπάρχει η δυνατότητα τόσο μεγάλης πληροφορίας, παρόλα αυτά, πολλές φορές η πληροφορία αυτή δεν είναι σταθμισμένη και μπορεί να αναπαράγεται από site σε site χωρίς πάντοτε να είναι ελεγμένη. Έτσι λοιπόν παγιώνονται διάφοροι μύθοι που αγωνιζόμαστε να τους καταρρύψουμε για το καλό των ασθενών μας και ιδίως των παιδιών και των εφήβων, για να μην έχουμε περιπτώσεις όπου γίνεται λιγότερο από τη θεραπεία που χρειάζεται ή παραπάνω από αυτό. Και θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Ένα από τα πιο συνηθισμένα που διαχειριζόμαστε στο παιδοορθοπαιδικό ιατρείο είναι η περίφημη πόνια ανάπτυξης. Θα έρθουν λοιπόν και θα πούνε ότι το παιδάκι για κάποιο λόγο πονάει, πονάει καιρό και κατά πάσα πιθανότητα πονάει επειδή αναπτύσσεται. Η πόνια ανάπτυξης είναι κάτι το οποίο, όπως λέμε στην ιατρική, είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού. Δηλαδή πρέπει να είσαι πρώτα ήσυχος ότι δεν συμβαίνει κάτι άλλο που είναι πραγματικά σοβαρότερο, για να μπορέσεις να πεις ότι πραγματικά συμβαίνει αυτό, ότι μπορεί να σχετίζεται με τους πόνους ανάπτυξης. Και το θέμα αυτό,
Για το θέμα αυτό έχουν γραφτεί χιλιάδες άρθρα από το 1823 μέχρι τώρα. Και αν έχεις ένα παιδί το οποίο είναι στις πρώτες ηλικίες μέχρι τα 8 έτη και έχει ένα γόνατο που πονάει και πονάει, μία το ένα γόνατο, μία το άλλο γόνατο, και είναι συνήθως το βράδυ και δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη βοήθεια για να γίνει καλά, τότε μπορείς εύκολα να πεις ότι okay, μπορεί να είναι πόνη ανάπτυξης. Αλλά όταν έχεις ένα παιδί το οποίο θα πονάει συνέχεια στο ίδιο γόνατο και θα πονάει καιρό, τότε δεν μπορείς να πεις με ευκολία αναπτύσσεται το παιδί, είναι πόνη ανάπτυξης, γιατί μπορεί να είναι μία λίμωξη, να είναι ένα μικρόβιο, να είναι ένας όγκος, και τότε δυστυχώς πρέπει να προχωρήσουμε και να δούμε ακτινογραφίες που δεν τις θέλουμε εύκολα για τα παιδιά, και υπάρχει μία προκατάληψη στο θέμα ακτινογραφία όταν μιλάμε για τα παιδάκια, αλλά πολλές φορές αναγκαζόμαστε να ζητήσουμε και σπινθυρογράφημα, το οποίο δεν είναι μία εξέταση που είναι τόσο πολύ ειδική για να σου πει τι είναι αυτό που βλέπεις, αλλά είναι ένα ραντάρ, το οποίο ραντάρ θα σου πει πού πρέπει να πας και να ψάξεις. Πολλές φορές έχουμε ένα παιδί που κουτσένει και λέμε ότι πρόκειται για ένα παιδί που τραυματίστηκε. Το να έχεις ένα μικρό παιδάκι και να προσπαθείς να βρεις μια περίπτωση που να τραυματίστηκε μέσα στην ημέρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να έχεις ένα τραυματισμό επειδή πάτησε ένα παιχνίδι, επειδή φόρεσε ένα λάθος παπούτσι, επειδή έκανε οτιδήποτε. Το θέμα είναι πράγματι πάντοτε η χολότητα να οφείλεται σε τραυματισμό? Υπάρχουν και άλλες διαγνώσεις που σχετίζονται με αυτό. Και το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε είναι ποιο είναι το ποδαράκι που πονάει. Γιατί σε ένα μικρό παιδί δεν είναι πάντοτε σίγουρο ότι ξέρουμε ποιο είναι το πόδι που πάσχει. Μπορούμε να δούμε λίγο το βίντεο, κύριε Κορομπίλη? Ναι, ναι. Ποιο ποδαράκι θα πει τώρα κάποιος ότι είναι η αιτία που κουτσένει το παιδί? Το δεξί ή το αριστερό? Για να το ξαναδούμε. Ποιο ποδαράκι πονάει? Πονάει, μου λένε, το δεξί ποδαράκι. Το δεξί ποδαράκι είναι αυτό το οποίο θα φέρει βιαστικά σε θέση στήριξης επειδή πάσχει το αριστερό. Επειδή λοιπόν αυτό που πάσχει δεν θέλει να πατάει πολλή ώρα κάτω. Και ένα μεγάλο παιδάκι μπορεί να πει ποιο πόδι πονάει. Ένα παιδάκι όμως 2 ετών ή μικρότερο δεν θα το πει. Και πρέπει να ξέρουμε πρώτα απ' όλα που θα πάμε να ψάξουμε. Πλατυποδία. Οι συνήθεις μύθοι. Οι πάτοι αυξάνουν την πιθανότητα να σχηματιστεί η ποδική καμάρα. Όσο καλοφτιαγμένος και να είναι ένας πάτος που φοράει ένα παιδί ή ένας άνθρωπος, ποτέ δεν θα είναι αιτία για να αυξηθούν οι πιθανότητες να δημιουργηθεί ποδική καμάρα. Και έχουν περάσει πολλές δεκαετίες να πιστεύουν ότι θα βάλουν ένα πάτο και θα φτιαχτεί η ποδική καμάρα. Η ποδική καμάρα όταν φοράς τον πάτο δημιουργείται, αλλά όταν θα βγει ο πάτος η ποδική καμάρα καταραίει. Ή ότι η πλατυποδία είναι πάντοτε ή συχνά επώδυνη. Λοιπόν, όταν θα ζητήσεις από έναν άνθρωπο που έχει πλατυποδία, γιατί δεν υπάρχει εδώ καμάρα, να στηριχθεί πάνω στα δάχτυλα, θα δείτε ότι σχηματίζεται η καμάρα. Αυτό σημαίνει ότι η πλατυποδία του είναι εύκαμπτη, δεν είναι δίσκαμπτη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι ο σκελετός δεν πάσχει από τίποτε. Ό,τι είναι έχει να κάνει με τη συνδεσμική χαλαρότητα. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να βάλεις κανένα πάτο σε μια περίπτωση που έχεις μια εύκαμπτη πλατυποδία. Το δεύτερο ερώτημα είναι επώδυνη, πονάει? Αν είναι επώδυνη, τότε ναι, θα πρέπει να βάλουμε πάτο, αλλά τον πάτο δεν τον βάζουμε για να φτιάξουμε καλύτερα την καμάρα, τον βάζουμε για να σταματήσει να πονάει. Εάν έχει βλέσο πλατυποδία, οι φτέρνες δηλαδή είναι προς τα έξω, όπως βλέπετε στην τρίτη εικόνα, τότε θα βάλουμε πάτο, γιατί είναι θέμα χρόνου πότε η βλέσο πλατυποδία θα γίνει επώδυνη και φτάνουμε στον ίδιο προνομαστή. Όμως, και πάλι λέω ότι δεν πρόκειται με τίποτε αυτό να κάνει το παιδί ότι θα αποκτήσει καμάρα. Άρα λοιπόν, η αλήθεια για το θέμα είναι ότι δεν θα δημιουργηθεί σε κανένα πόδι καμάρα επειδή θα βάλει πάτο. Και το ποσοστό των παιδιών σε προσχολική ηλικία που έχει πλατυποδία είναι γύρω στο 60%. Οι ενήλικες που έχουν πλατυποδία είναι 5%, σε κάποια άρθρα μέχρι 15% έχω διαβάσει. Πώς γίνεται λοιπόν και το 50-60 γίνεται 5-15. Γίνεται γιατί πολύ απλά όταν μεγαλώνουμε ο συνθετικός μας ιστός σφίγγει και κάποιοι άνθρωποι απλώς αποκτούν καμάρα. Πριν από λοιπόν 30-40-50 χρόνια, όποιος είχε πλατυποδία θα κάνετε πάτους. Θα κάνετε αυτά τα ωραία ειδικά παπούτσια που πρέπει η οικογένεια να ξοδέψει το μισό μισθό της για να κάνετε παπούτσια. Όταν λοιπόν ήταν στη φυσική ιστορία της υπόθεσης να δημιουργηθεί η καμάρα,
λέγανε, είδατε, έβαλε το παιδί ειδικά παπούτσια και έφτιαξε καμάρα. Οπότε, αν δεν έφτιαχνε καμάρα, λέγανε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, όσο και παπούτσια ειδικά κάναμε και τελικά. Πάντως, έβγαινε πάντοτε δικαιωμένος και ο πάντος και το παπούτσι. Πάντα δικημένο έβγαινε το παιδάκι, ιδίως άμα ήταν κακοφτιαγμένη πάτη και η τσέπη της οικογένειας. Να λοιπόν, ποιος είναι ο μύθος σχετικά με το θέμα. Η περπατούρα, η στράτα, βοηθάει το παιδί να περπατήσει γρηγορότερα. Κάτι το οποίο το ρωτάνε πολύ συχνά. Η περπατούρα λοιπόν ή η στράτα είναι ασφαλής χώρος γιατί το παιδί το στηρίζει και το περιορίζει. Αυτά όλα δεν ισχύουν. Στον Καναδά η παιδιατρική εταιρεία εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια έχει απαγορεύσει τη χρήση της περπατούρας και της στράτας και κάτι όχι ως αυστηρή οδηγία γίνεται και στην Αμερική. Αλλά αυτό δεν γίνεται για το λόγο του ότι η περπατούρα ή η στράτα που λένε κάποιοι μερικές φορές εμείς οι ορθοπαιδικοί θα στραβώσουν τα γόνατα ή το παιδί θα περπατάει στις μύτες. Δεν ισχύει αυτό, είναι άλλος μύθος. Η βάδιση δεν θα βελτιωθεί επειδή θα φορέσει το παιδί, θα στηριχτεί με κάποια περπατούρα. Είναι ένα εξελικτικό γεγονός που οι αναπτυξιολόγοι και οι παιδονευρολόγοι ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα να το εξηγήσουν και που δεν θα γίνει γρηγορότερα επειδή το παιδί θα μπει σε μία περπατούρα. Ο λόγος για τον οποίο δεν τη συστήνουν οι παιδίατροι είναι γιατί είναι πιο εύκολο να τραυματιστούν τα παιδιά. Διότι ένα παιδί το οποίο είναι σε αυτή την ηλικία θα πάει στην πρίζα πιο εύκολα, θα πάει να τραβήξει το σεμένα από το τραπεζάκι, να του έρθουν όλα τα αντικείμενα στο κεφάλι, θα πέσει από τη σκάλα και θα τραυματιστεί σοβαρά. Άρα λοιπόν αυτός ήταν ο λόγος και όχι ότι αν το παιδί περπατάει με την περπατούρα θα στραβώσουν τα γόνατά του. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Επομένως, η πραγματικότητα έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Τα ισχία. Ο ορθοπαιδικός λέει πρέπει να εξετάζεται η ισχία του νεογνώη του βρέφους, πολλές φορές το ακούω, όταν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου ή όταν είναι ασύμμετρα τα ισχία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για τον πολύ απλό λόγο ότι υπάρχουν περιπτώσεις που όταν εξετάζεις ένα παιδάκι ή όταν το παιδάκι έρθει η ώρα να περπατήσει, δεν θα κουτσένει εντελώς καθόλου. Δεν υποχρεωτικό ότι ένα παιδί έχει δυσπλαστικό ισχύο και θα κουτσένει. Μπορεί να φτάσει σε ηλικία βάδισης και όλα να είναι καλά. Όμως να έχει ένα δυσπλαστικό ισχύο που να είναι αβαθές, να μην εμπεριέχεται η κεφαλή σωστά εκεί μέσα και στο βάθος του χρόνου να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα φθαρεί το ισχύο του πολύ γρηγορότερα και στη δικιά μου ηλικία θα θέλει ολική αρθροπλαστική ισχύου. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα είναι ότι ο ορθοπαιδικός πρέπει να εξετάζει τα ισχύα του νεογνού και του βρέφους πάντοτε και ως διαδικασία προληπτικού ελέγχου για να μην έχουμε ούτε λιγότερο από τη θεραπεία που χρειάζεται, ούτε και παραπάνω από αυτή που χρειάζεται. Και σχετικά με τη θεραπεία, που πολλές φορές λέμε ότι να βάλει το παιδί διπλή πάνα, τριπλή πάνα κτλ. Παλαιότερα, η πάνα την οποία χρησιμοποιούσανε ήταν ένα ημισέντονο. Έπαιρναν λοιπόν, βάζανε το σεντονάκι, το πιάνανε και άλλο ένα δεύτερο. Και όταν έβλεπες συνολικά αυτή την κατασκευή, ήταν σαν να φοράει έναν άρθικα, σαν τον κλασικό, τον Παύλικ, που... Όχι, με συγχωρείτε, τα πήγα εγώ παρακάτω. Ήταν σαν αυτόν εδώ τον Παύλικ, ο οποίος είναι αυτός που βάζουμε όταν θέλουμε να φτιάξουμε τα ισχύα του παιδιού. Όταν βάλεις αυτές τις πάνες, οι οποίες είναι συνηθισμένες σήμερα, είναι λεπτοφτιαγμένες, για τους λόγους που όλοι γνωρίζετε και καλά κάνουν και είναι, άρα δεν μπορούν να είναι μέθοδος θεραπείας. Έγραψε λοιπόν κάποιος, Θεός χωρές τον καλή του ώρα, καλός άνθρωπος, καθηγητής, παιδίατρος της δεκαετίας του 70, διπλή πάνα. Και αυτό περνούσε από γενιά σε γενιά στην παιδιατρική εκπαίδευση, η διπλή πάνα και η διπλή. Ποια διπλή πάνα? Η διπλή πάνα η παραδοσιακή, αυτή που ήταν ογκώδης, όχι αυτή η λεπτοφτιαγμένη που είναι για λόγους που γνωρίζουμε λεπτοφτιαγμένη. Επομένως, άλλο πράγμα η διπλή πάνα και άλλο πράγμα η διπλή πάνα σήμερα για να πεις ότι θα βοηθήσει το ισχύο του παιδιού. Και επίσης, τώρα δεν ξέρω γιατί πήγε αυτό, το φάσκιωμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φασκιώσεις παιδί και να μην θέσεις τις κεφαλές των μυριαίων του σε κίνδυνο. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι οι μυριαίοι οπίστοι είναι σαν ένας μοχλός που πάει να βγάλει την κεφαλή από το ισχύο. Υπάρχουν στη Διεθνή Βιβλιογραφία ιατρικά άρθρα που λέει για ποιο λόγο λέει στους εσκιμώους είναι υψηλότερη η πιθανότητα ένα παιδί να έχει συγγενή νόσο του ισχύου.
αυτοί που τα γράψανε ενδεχομένως δεν σκεφτήκαν ότι οι Εσκιμώοι ζουν σε ένα περιβάλλον που το παιδί πρέπει να είναι φασκιωμένο για να μπορέσει να επιβιώσει το καημένο. Επομένως, πριν αρχίσουμε να λέμε για τις διάφορες γονιδιακές αιτίες που γιατί στους Εσκιμώους να είναι υψηλότερη δυσπλασία, πρέπει να σκεφτούμε ότι η συνήθεια του να φασκιώνουν τα παιδάκια ήταν ο βασικός εμβιομηχανικός λόγος για τον οποίο συνέβαιναν τα συχνότερα θέματα εξαρθρήματος και δυσπλασίας. Το παιδί, λέει, περπατάει στις μύτες, είναι μικρό ακόμα, έχει χαριτωμένο βάδισμα. Καλό το χαριτωμένο βάδισμα, αλλά πριν φτάσουμε στο χαριτωμένο βάδισμα, είναι σωστό να ξέρουμε πώς ξεκίνησε να βαδίζει. Εάν το παιδάκι περπάταγε κανονικά και κάποια στιγμή σηκώθηκε στις μύτες, αυτό δεν είναι χαριτωμένο βάδισμα. Αυτό είναι για να πάει στον ειδικό, στον παιδίατρο πρώτα απ' όλα. Ποτέ δεν θα ήθελα να περάσω το λάθος μήνυμα ότι ο ειδικός και ο πρώτος που πρέπει να βλέπει το παιδί είναι ο ορθοπαιδικός. Ο παιδίατρος, το θεράπον παιδίατρος, είναι ο άνθρωπος που πρέπει πρώτος να ενημερώνεται, διότι το γνωρίζει το παιδί καλά, το βλέπει συχνά και να ξέρουμε, έχει ένα ωραίο ιστορικό να μας δώσει πώς ξεκίνησε να βαδίζει. Άμα από την αρχή πηγαίνει στις μύδες, όλα καλά. Άμα όμως πήγαινε καλά και σηκώθηκε στις μύδες, πρέπει να ψάξουμε για μυοπάθειες και παθήσεις διάφορες. Μπορεί να βάλει τη φτέρνα κάτω. Μήπως είναι κοντός ο αχίλιος τένοντας. Αυτό είναι πρόβλημα. Πώς εξελίσσεται το πρώτο που βάδισε, πώς χειροτερεύει από εξάμηνο σε εξάμηνο. Χρειάζεται φυσικοθεραπεία και βέβαια χρειάζεται. Μόνο που όταν σε ρωτάει η οικογένεια πόσο καιρό, τι να απαντήσεις, 3 χρόνια. Πώς να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Άρα λοιπόν πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να καταλάβει τι είπα να πει συμβουλευτικός ρόλος. Υπάρχουν παπούτσια που μπορούν να βοηθήσουν το παιδάκι που περπατάει στις μύδες, φυσικά. Και μπορεί να μην το περιγράψω τώρα, υπάρχει τρόπος να είναι κατάλληλα και να δυσκολεύεται να περπατήσει στις μύτες. Και άμα είναι και πολύ κατάλληλα, λέει: εγώ αυτά δεν τα φοράω. Ακριβώς γιατί δεν θέλει να κάνει αυτό που δεν, να γίνει αυτό που θέλει. Η ασυμμετρία των ώμων σχετίζεται πάντοτε με σκολίους. Εδώ βλέπετε ένα νεαρό που έχει ασύμμετρους ώμους. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η στροφή των σπονδύλων προκαλεί τον ύβο που λέμε σκολίωση. Γιατί από κάθε σπόνδυλο ξεκινάει ένα ζευγάρι πλευρών που όταν θα προβάλλουν μπροστά, αυτή η στροφή θα κάνει αυτή την περίφημη κατάσταση που λέγεται σκολίωση. Επομένως, δεν είναι ότι κάθε παιδάκι που έχει μία ασυμμετρία στους ώμους έχει σκολίωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Η σχολική τσάντα μπορεί να προκαλέσει τη σκολίωση. Όχι. Η σχολική τσάντα δεν προκαλεί καμία σκολίωση. Η σκολίωση είναι μια νόσος που είναι ιδιοπαθής. Και ιδιοπαθής είναι ένας πολύ ωραίος όρος, τον οποίο έχουμε εφεύρει εμείς οι γιατροί, το εφεύρει, μην μου παρεξηγήσετε, εντάξει, εισαγωγικά, για να πούμε με ωραίο επιστημονικό τρόπο ότι δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία. Η ιδιοπαθής σκολίωση σημαίνει δεν ξέρω ποια είναι η αιτία της σκολίωσης. Επομένως, εφόσον δεν ξέρω την αιτία, δεν θα το αποδώσω στη σχολική τσάντα. Η σχολική τσάντα φταίει και βέβαια φταίει. Φταίει γιατί μπορεί να προκαλεί πόνο στη ράχη και στη μέση. Φταίει γιατί μπορεί να προκαλεί κυφωτική θέση, καμπούρα στη ράχη. Φταίει, αλλά όχι για το να δημιουργήσει τη σκολίωση. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε και είναι από τα πράγματα που είναι παγιωμένα μέσα στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων και πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε εμείς οι γιατροί πρώτα απ' όλα. Και πρέπει, λέει, να έχουμε σκολίωση, τη βλέπετε τη σκολίωση, να βάλουμε ένα κηδεμόνα. Ο κηδεμόνας δεν μειώνει τις μοίρες. Ο κηδεμόνας πιστεύουν όλοι ότι μειώνει τις μοίρες όταν τον φοράς. Φυσικά και μειώνει τις μοίρες όταν τον φοράς. Και ξεκινάς και λες θα το βάλω στις 30 μοίρες και όταν τον φοράς θα γίνουν 15. Αλλά είναι ένα φρένο. Δεν είναι ότι αυτές οι μοίρες που μείωσε όταν τον φοράς, ότι όταν βγει με το καλό θα παραμείνουν εκεί χαμηλά. Άρα λοιπόν, εάν κάνει ο κηδεμόνας τη δουλειά του, θα είναι ένα πολύ ωραίο φρένο που θα σταματήσει τη σκολίωση στις 25 στις 30 μοίρες. Και γιατί στις 25 και στις 30, ποιος το αποφάσισε αυτό? Έγιναν πολύ ωραίες μελέτες που έδειξαν ότι κανένας ενήλικας με σχολείωση 30 μοιρών δεν είχε ποτέ κανένα σοβαρό θέμα στην ποιότητα της ζωής του. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε εμείς οι παιδοορθοπαιδικοί να λέμε, κοιτάξτε όταν φτάσει το παιδί στις 30, καλύτερα από τις 25 με έναν όριμο, να βάλουμε ένα φρένο. Άρα λοιπόν ο κηδεμόνας προτείνεται σε σχολιώσεις, κατά 25 με 30 μοίρες είναι το καλύτερο, λέω 40 γιατί από τις 40 και μετά δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτε. Το ταχύτερο, το καλύτερο σε σχέση με τη σκελετική ηλικία. Όσο πιο νωρίς μπει το φρένο, τόσο το καλύτερο. Φυσικά και δεν το προτιμούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει έναν έφοβο που θα πρέπει πολλές ώρες μέσα στη ζωή του να φοράει κάτι που τον περιορίζει και δεν είναι καλό αυτό.
Τέσσερις στους πέντε θα επιτύχει ο κηδεμόνας. Όσο καλοί και να είμαστε και όσο έγκαιρα και να το βάλουμε, ο ένας στους πέντε δεν θα πάει καλά και θα χρειαστεί, επειδή θα πάρει φόρο και θα μεγαλώσει σκολίωση, να παρέμβει κάποιος δυστυχώς χειρουργικά. Που όπως ακούσατε πολύ ωραία από τον προηγούμενο συνάδελφο, το χειρουργείο μερικές φορές είναι λύση. Και οι χειρουργοί που είναι καλοί χειρουργοί πάντοτε προσπαθούν να κάνουν μικρές παρεμβάσεις και μικρές τομές για να μην κάνουν μεγάλο χειρουργικό τραύμα. Γιατί όσο πιο μικρό το χειρουργικό τραύμα, τόσο το καλύτερο. Αν και είχα κάποτε ένα χειρουργό καθηγητή που έλεγε ότι και τα μεγάλα τραύματα, μα ξέρεις πώς να τα ράβεις, και αυτά μια χαρά πηγαίνουν. Η διόρθωση δεν διατηρείται εντελώς μετά την αφαίρεση του κηδεμόνα. Θα ξαναγυρίσει στις 25 μοίρες, αλλά δεν πειράζει. Είναι τόσο που στη ζωή του δεν θα έχει κανένα λειτουργικό πρόβλημα. Ο κηδεμόνας δεν έχει κανένα νόημα μετά τη σκελετική ωριμότητα. Όταν έχεις ένα παιδί και του κάνεις μια ακτινογραφία στο αριστερό του χέρι και δεις ότι οι επιφύσεις των δακτύλων κλείσανε, είτε τον φοράει τον κηδεμόνα, είτε δεν τον φοράει, δεν έχει κανένα όφελος. Μόνο ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια είναι. Ας πούμε άλλο ένα ψέμα. Ο γιατρός, ο καλός που διαλέξαμε, θα λύσει το πρόβλημα που έχουμε. Δεν φτάνει ποτέ ένας γιατρός για να λύσει κανένα σοβαρό πρόβλημα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σήμερα υπάρχει εξειδίκευση και πρέπει να υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται ομαδική προσέγγιση στα θέματα υγείας. Είναι μια ομάδα ανθρώπων αυτοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τον κάθε ασθενή. Όσο καλός και να είναι ο γιατρός, δεν φτάνει. Όσο καλός και να είναι ο φυσικοθεραπευτής, δεν φτάνει. Πρέπει να είναι τόσο καλοί που να μπορούν να σέβονται ο ένας τη γνώμη του άλλου, ο ένας τη δουλειά του άλλου και πάνω απ' όλα όλοι μαζί τον ασθενή. Άρα λοιπόν για μένα ένας βασικός μύθος που πρέπει να καταρριφθεί είναι το one man show. Η προωρότητα είναι αποκλειστικό μέλημα των νεογνωλόγων και των παιδιάτρων. Είναι για να μπορέσει το παιδάκι, ιδίως άμα είναι τα εξαιρετικά πρόωρα που είναι κάτω από 32 εβδομάδες, να επιβιώσει. Γιατί η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Όμως εκτός από τη ζωή υπάρχει και η ποιότητα της ζωής. Και όσο πιο γρήγορα ένας ορθοπαιδικός θα δει ένα παιδάκι που είναι πρόωρο, τόσο το καλύτερο για τα ισχύα του, για τα ποδαράκια του, για πολλά θέματα που το αφορούν. Άρα λοιπόν η αλήθεια λέει ότι για να μπορέσει να ανεβεί αυτή την ανηφόρα, μια και που χθες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα της προωρότητας, όλα τα πρόωρα χρειάζονται, εκτός από τους πολύ καλούς νεογνωλόγους που ευτυχώς έχουμε και τους πολύ καλούς παιδιάτρους, μια ομαδική προσέγγιση με τη βοήθεια του ορθοπαιδικού και τα μυοσκελετικά θέματα. Η αντιμετώπιση της ζάλης αφορά μια ειδικότητα. Όχι, δεν αφορά μια ειδικότητα. Είναι από τα πράγματα που θα έπρεπε να νοσηλεύει το ασθενής για να έρθει ο νευρολόγος, ο ορειλά, ο ορθοπαιδικός και καμιά φορά και ο οφθαλμίατρος, και αφού δουν όλοι μαζί τον ασθενή να αποφασίσουν ποιες εξετάσεις χρειάζεται για να σταματήσει να ζαλίζεται. Δεν είναι μια απόφαση τόσο εύκολη το πώς θα αντιμετωπίσεις τη ζάλη. Γιατρέ, έχω πρόβλημα με τον αυχένα μου και ζαλίζομαι. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μακάρι να ήταν τόσο απλά. Η οστεοπόρος είναι ένα πρόβλημα που αφορά τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αφορά και τις γυναίκες και τους άντρες. Μπορεί στις γυναίκες να είναι μετά τα 50 μέχρι και η μία στις δύο, και μάλιστα μετά τη δεκαετία του 50 να είναι 10 έως 15% και μετά κάθε δεκαετία να επιδεινώνουν τα πράγματα. Στους άντρες όμως είναι το 25% και μπορεί να είναι 3 έως 6% στους άντρες από 50 μέχρι 60, αλλά μετά αρχίζουν και επιδεινώνονται τα πράγματα. Για όλους αυτούς τους λόγους, αυτά που είναι παγιωμένα, σας είπα και κανένα δύο πράγματα που αφορούν τους ενήλικες, γιατί ασχολήθηκα κυρίως με τα παιδάκια, γιατί το να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα σε θέματα που αφορούν τα μικρά παιδιά είναι ίσως πιο σημαντικό, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα της ορθοπαιδικής που αφορούν ενήλικες, για τα οποία υπάρχουν παγιωμένες απόψεις που ευτυχώς δεν ισχύουν και που εμείς οι γιατροί το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να ενημερώνουμε, γιατί υπάρχει πάρα πολύ λάθος πληροφορία. Ο καθένας, προκειμένου να περάσει η ώρα του, μπορεί να σας πει κάτι το οποίο δεν είναι υποχρεωτικά έτσι. Και υπάρχει και ένα διαδίκτυο που έχει ένα σωρό αστάθμητες πληροφορίες, οι οποίες πολλές φορές καθυστερούν απαράδεκτα αποφάσεις θεραπείας που αφορούν και μικρούς και μεγάλους ασθενείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση. Βλέπετε πάνω, βλέπετε πάνω. Και εύχομαι μετά από 35 χρόνια αυτό το πλατάνι είναι εδώ στην πλατεία και το φωτογράφησα. Οι ρίζες της σχολής γονέων να γίνουν μεγαλύτερες από το πλατάνι σιγά σιγά και να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ριγόπουλο και τον κύριο Σκριβλιοντάκη και όπως είδατε αγαπητοί φίλοι και φίλες, και με τη σημερινή εκδήλωση δικαιολογεί η σχολή γονέων τον τίτλο του Ανοιχτού Πανεπιστήμιου Κατερίνης, γιατί έρχονται επιστήμονες από όλο το επιστημονικό πεδίο και μας
πλουτίζουν με τις γνώσεις τους και τις καινούργιες εξειδικεύσεις οι οποίες υπάρχουν. Ελάτε εκεί, δύο γιατροί, ελάτε πάνω. Θα έχουμε χρόνο όσο θέλετε για ερωτήσεις και στον κύριο Σκριβριωτάκη και στον κύριο Ριγόπουλο. Όποιος έχει ερώτηση, να έρθει στο βήμα. Μέχρι να καλωσορίσουμε και τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, τον πατέρα Βαρνάβα. Καλώς ήρθατε. Πατέρα Χρήστο, καλώς ήρθατε. Έχω μια ερώτηση για τους χειροπράκτες. Επειδή ασχολούνται πάρα πολλοί χειροπράκτες και εδώ και στο εξωτερικό, τι κάνουμε? Απευθυνόμαστε εκεί, τους απορρίπτουμε, κάνουν καλό, έστω σε ένα πρώτο στάδιο? Δεν θα πω ότι έχω απάντηση εντελώς ξεκάθαρη. Είναι μια, ας το πούμε, παραειδικότητα της ορθοπαιδικής, η οποία δεν θα έλεγα ότι είναι απολύτως τεκμηριωμένη, τουλάχιστον. Όταν λέω τεκμηριωμένη, εννοώ ότι τα δικά μας τα βιβλία έχουν έρευνα και έχουν σημεία αναφοράς. Όλες οι άλλες ειδικότητες μπορεί να προσφέρουν, όχι ειδικότητες, πώς να το πούμε, παράπλευρες προσεγγίσεις, μπορούν να προσφέρουν όμως αυτό το οποίο λέω πάντα εγώ στους δικούς μας ασθενείς, είναι ότι εάν έχουμε το ίδιο πρόβλημα εμείς οι τρεις, πονάμε ας πούμε, και πάμε σε ένα χειροπράκτη. Ο χειροπράκτης θα κάνει και για τους τρεις το ίδιο ακριβώς. Δεν θα λάβει υπόψη του το τι ακριβώς πρόβλημα έχω εγώ, το τι αντέχει ο δικός μου σκελετός, το τι αντέχει ο διπλανός σκελετός. Θα κάνει ακριβώς την πρακτική την οποία γνωρίζει καλά μεν, αλλά ουσιαστικά θα λείψει, κατά την άποψή μου, αυτό που λέμε η εξατομίκευση, την οποία είπα, όσον αφορά τη δική μας προσέγγιση και τη δική μας θεραπεία. Για να πω την αμαρτία μου, δεν συστήνω εύκολα τη χειροπρακτική. Και ο λόγος είναι ότι έχω δει και κακό αποτέλεσμα. Μπορεί να κάνει ζημιά δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να βοηθηθούν ορισμένοι, μπορεί όμως και ορισμένοι άλλοι όχι μόνο να μην βοηθηθούν, αλλά να πάνε χειρότερα. Υπ' αυτήν την έννοια αφήνω στους ασθενείς να πράξουν κατά βούληση, χωρίς δική μου σύσταση, εν ονόματι της αποφυγής της μια κακιάς εξέλιξης. Κύριε Ριγόπουλε. Για να είμαι ειλικρινής, το θέμα της χειροπρακτικής είναι ένα θέμα για το οποίο δεν με έχουν διδάξει ποτέ τίποτα. Οπότε για τα πράγματα που δεν έχω διδαχθεί επισήμως, δεν θέλω να λέω ούτε ναι ούτε όχι. Τώρα, αν θέλετε να σας πω για την εμπειρία μου και να μην νομίζω ότι θέλω να αποφύγω την απάντηση, νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι που λένε ότι πήγαν σε ένα χειροπράκτη και έγιναν καλά, δεν λένε ψέματα, αλήθεια λένε, αλλά στο σαλόνι του χειροπράκτη δεν κάθονται αυτοί που δεν πήγανε καλά. Κάθονται στο σαλόνι του νευροχειρουργού ή του χειρουργού σπονδυλικής στήλης του ορθοπαιδικού. Οπότε, ο άνθρωπος που λέει πήγα και μου έκανε ένα crack rook και έγινα καλά, δεν λέει ψέματα, λέει αλήθεια. Αλλά ο άνθρωπος που μετά το crack rook πήγε επιγόντως για να γίνει αφαίρεση της δισκοκύλης είναι σε άλλο γραφείο να κάθεται. Άλλο κρεβάτι. Μάλιστα. Όποιος θέλει ερωτήσεις στο βήμα. Αναφέρεται, κύριε Ριγόπουλε, για τον κηδεμόνα. Σε σχέση με τον θώρακα, έχω έναν ξάδελφο ο οποίος παλιά, πριν 30-40 χρόνια, είχε μία κύφωση και φορούσε για 5 χρόνια ένα μεταλλικό θώρακα και είδα ότι βελτιώθηκε. Ήταν βαρύ βέβαια, γιατί το φορούσε όλη την ημέρα, νομίζω και στη διάρκεια του ύπνου. Είναι το ίδιο πράγμα? Δηλαδή μειώθηκαν οι μοίρες που είχε όταν ξεκίνησε τη θεραπεία? Έχω την αίσθηση, ναι. Έχω την αίσθηση. Τώρα, να είμαι ειλικρινής, υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο... Άλλοι το λένε 15%, άλλοι το λένε... Που ξεκίνησε 12-13 χρόνια. Ναι. Που μερικές φορές ξεκινάς, ξέρω εγώ, από τις 35, φοράς τον κηδεμόνα, γίνεται 15, είναι όλοι πανευτυχείς, 10. Και μετά την αφαίρεση μπορεί να μην γυρίσει στις 35, να γυρίσει στις 25, στις 30, αλλά πάντοτε ανεβαίνει. Όμως, τις πιο πολλές φορές σχεδόν επιστρέφει εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Για την ασυμμετρία των ώμων τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, δηλαδή πολλές φορές και τίποτα να μην κάνεις καλά πάει η ασυμμετρία των ώμων, αλλά μόνο ένα στα 10 με ασυμμετρία ώμων δεν πάει καλά.
Τις πιο πολλές φορές επιστρέφει. Υπάρχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό που δεν επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε. Αυτό έχω διαβάσει, να πω την αλήθεια. Μάλιστα. Ναι, ναι, βεβαίως. Για την έννοια του κεδεμόνα, νομίζω ότι είπες κύφωση. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είπε. Νόμιζα για σχολείωση. Έτσι, μπράβο. Κατάλαβα την απάντηση σου αφορούσε σχολείωση. Η κύφωση είναι διαφορετικό πράγμα. Όχι, όχι, νόμιζα ότι ήταν σχολείωση γι' αυτό. Η κύφωση είναι διαφορετικό πράγμα. Συνήθως, τις περισσότερες περιπτώσεις, και επειδή το βλέπουμε τις κυφώσεις στα 14, 15, 16, είναι αυτό που λέμε postural, είναι θέση. Είναι λόγος στάσης. Δεν υποκρύπτουν παθολογική. Εάν λοιπόν αυτά τα παιδιά μπορέσουν να ή έφηβοι, απλά μόνο γυμναστούν ή απλά κρατήσουν το κορμί τους ίσια, δεν χρειάζεται ούτε κυδεμόνας που λέει ο λόγος. Υπάρχουν σοβαρές παθολογικές καταστάσεις που δεν θα βοηθήσει ο κυδεμόνας, όταν έχουμε περίπτωση, μια περίπτωση μισποντήλου, έτσι λέγεται, δηλαδή να μην έχει αναπτυχθεί καθόλου ο μισοσπόνδυλος, τότε ουσιαστικά ο κυδεμόνας ισχύει πλέον αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι ναι, θα κρατήσει σχετικά, αλλά δεν θα δώσει λύση. Άρα θα χρειαστεί πιθανότατα μια παρέμβαση. Και υπάρχει, εξ όσων θυμάμαι και ξέρω, μια, μπορεί να μας πει ο κ. Ζουγόπουλος, στη φάση ανάπτυξης του σκελετού, λέγεται νόσο Sherman, ουσιαστικά είναι εστιασμένη κύφωση, η οποία, εάν βοηθηθεί, μάλλον εάν τοποθετηθεί κυδεμόνας, αν έχουμε μια κύφωση 40-50 μοίρες, τότε θα δώσουμε μια δυνατότητα στο σπόνδυλο να μπορέσει να αναπτυχθεί καλύτερα και στα 17-18 χρονών, όταν θα υπάρχει σκελετική ωριμότητα, να έχει βελτιώσει. Σπανίως παρεμβαίνουμε χειρουργικά στις κυφώσεις. Είναι περιπτώσεις που, αν ο έφηβος φροντίσει, δεν θα χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία. Το μόνο που θέλω να συμπληρώσω, ό,τι είπε ο κύριος Κρυβλιωτάκης, ισχύει εντελώς, είναι ότι όταν ο κυδεμόνας είναι ένα παθητικό πράγμα το οποίο κάνει να δυνατίζει το μυϊκό σύστημα του κορμού. Εκεί που μας πιάνει απελπισία είναι όταν βλέπουμε να αλλάζει το σχήμα του σπονδυλικού σώματος και λέμε τώρα δεν θέλω να βάλω κυδεμόνα, αλλά έχει γίνει σαν σφήνα ο σπόνδυλος και αναγκαζόμαστε να πάμε και να βάλουμε αυτό το κακό πράγμα που λέγεται κυδεμόνα στην κύφωση, για να μπορέσουμε κάποιες ώρες να κρατάμε με τέτοιο τρόπο τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο σπονδυλικό σώμα, ώστε η ανάπτυξη να αρχίσει να βοηθάει τον παραμορφωμένο σπόνδυλο που είναι σαν σφήνα. Όταν είναι μικρή παραμόρφωση, γιατί όταν είναι μεγάλη, όπως συμβαίνει στη Σόγερμαν και όταν τέλος πάντων είναι 2-3 στη σειρά, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να κάνουμε και χειρουργία. Μάλιστα. Ο κύριος Ζεργόπουλος αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Και ρωτάω πρακτικά. Έχει ένας άνθρωπος, ένας ασθενής, πρόβλημα με τη μέση του. Θα πάει στον ορθοπαιδικό. Αυτός θα τον στείλει για κάποια φυσιοθεραπεία. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει συνεργασία πρακτικά? Κοιτάξτε, πολλές φορές ο ασθενής πηγαίνει κατευθείαν στο φυσικοθεραπευτήριο. Και υπάρχουν κάποιοι φυσικοθεραπευτές που είναι πολύ έμπειροι, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά ένας φυσικοθεραπευτής, ο οποίος σέβεται τη δουλειά του, τις περισσότερες φορές προτείνει στον ασθενή να πάρει και μια ιατρική γνώμη, γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τόσο απλά όσο φαίνονται. Οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά τους και την αγαπούν και τη σέβονται, δεν αισθάνονται ότι απειλούνται από κανέναν. Οπότε είμαι σίγουρος ότι ένας φυσικοθεραπευτής που σέβεται τη δουλειά του και που είναι πλήρης και δεν του λείπει τίποτε, και σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος, θα στείλει οπωσδήποτε τον ασθενή στον ορθοπαιδικό. Ο ορθοπαιδικός δεν γίνεται να λέει πάνε, κάνε φυσικοθεραπείες. Πρέπει να μπει στον κόπο, να πάρει και να γράψει ένα χαρτάκι που να λέει τι προτείνει να γίνει, ή να σηκώνει το τηλέφωνο και να λέει ας μιλήσω με τον φυσικοθεραπευτή για να του πω του ανθρώπου, κατά τη γνώμη μου, πώς μπορεί να τον βοηθήσει. Και αυτό δεν είναι να υποδείξει στο φυσικοθεραπευτή πώς θα κάνει τη δουλειά του. Απλώς να πει τη γνώμη του γι' αυτό. Και ο φυσικοθεραπευτής, ο οποίος επίσης είναι καλά μέσα στο σώμα του και στο χαρακτήρα του και στη δουλειά του, δεν θα θεωρεί ότι του κάνουν υποδείξεις για το πώς θα κάνει τη δουλειά του. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η διάδοση συνεργασίας, ο καθένας να ενημερώνει και να πληροφορεί και κανένας να μην αισθάνεται προσβεβλημένος, τότε όλα γίνονται για το καλό του ασθενούς. Νομίζω ότι βασικό θέμα είναι το θέμα της συνεργασίας. Δεν γίνεται, την έχουμε τεμαχίσει στην ιατρική, σε 500 ειδικότητες και 500 εξειδικεύσεις. Καλά κάναμε, γιατί θέλουμε να έχουμε βάθος. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε και βάθος και εύρος. Αλλά για να λειτουργήσει το βάθος
και να λειτουργήσει και το εύρος, χρειάζεται να πιανόμαστε χεράκι-χεράκι και ο ένας να μοιράζεται με τον άλλον την εμπειρία του και τη γνώμη του. Έχουμε στην αίθουσα αυτοί οι φυσικοθεραπευτές. Μπορούν να έρθουν να μας πούνε αν υπάρχει αυτή η συνεργασία με τους γιατρούς, εάν το επιθυμούν. Άλλη ερώτηση. Να καλέσουμε, έχει έρθει από την Αθήνα ο κύριος Μιλιός, είναι διευθυντικός στέλεχος της ΔΕΗ και ασθενής του κύριου Σκριβιλιωτάκη. Ελάτε κύριε Μιλιέ να δώσετε το επαιτειακό λεύκομα στον γιατρό σας. Ελάτε παρακαλώ. Έτσι. Έκανε τόσο δρόμο για την ομιλία αυτή ο κύριος Μιλιός. Να καλέσουμε τον πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως μας, τον πατέρα Βαρνάβα, να δώσει στο συντοπίτη του, στο γιατρό, τον κύριο Ριγόπουλο, το λεύκομα. Και παιδικός μου φίλος. Και παιδικός φίλος, ωραία. Και ο μακαριστός, ο Κίτρους Αγαθόνικος, μας έκανε την ίδια μέρα αναγνώστες. Απλώς ο πατήρ Βαρνάβας προχώρησε λίγο παραπάνω από μένα. Έτσι. Να καλέσουμε τον Υπουργό μας, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, να δώσει και το αναμνηστικό στον κύριο Σκριβιλιωτάκη. Και εμείς με τη σειρά μας, στον κύριο Ριγόπουλο, από τη Σχολή Γονέων. Λοιπόν, έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Όποιος δεν έχει πάρει πρόγραμμα, υπάρχει έξω. Σας περιμένουμε στις επόμενες εκδηλώσεις μας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα.